Όπως θα χαρεί να σας πω ότι η συνάντηση δεν ήταν μόνο με τον κύριο Αβραμόπουλο. Ο κύριος Αβραμόπουλος απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι καλός φίλος της ΚΟΚ και των νησιών μας. Και μετά την δέσμευση που είχε αναλάβει όταν συναντηθήκαμε πριν ένα μήνα στην Αθήνα, οι πέντε δήμαρχοι των νησιών που δέχτηκαν τη μεγάλη πίεση και δέχονται τη μεγάλη πίεση του μεταναστευτικού, μετά τη δέσμευση λοιπόν να κάνουμε συναντήσεις στις Βρυξέλλες, την υλοποίησε αυτή τη δέσμευση και χθες είχαμε ένα μαραθώνιο συνεδριάσεων από το πρωί που φτάσαμε στην Βελγική πρωτεύουσα μέχρι αργά το απόγευμα. Συναντηθήκαμε με τον κύριο Αβραμόπουλο, με τον οποίο είχαμε ένα πολύ σημαντικό και παραγωγικό meeting και γεύμα εργασίας, αναλύοντας τα πάντα και καταλήγοντας σε συγκεκριμένα πράγματα. Στη συνέχεια είχαμε συνάντηση με υπηρεσιακούς του τμήματος της του Επιτρόπου του κ. Αβραμόπουλου, με τους επίσης υπηρεσιακούς παράγοντες και τον κύριο Στυλιανίδη, τον Κύπριο Επίτροπο για την βοήθεια, την ανθρωπιστική βοήθεια, ο οποίος ήταν στο Ιράκ και δεν μπορέσαμε να τον δούμε χθες, αλλά είδαμε όλους τους υπηρεσιακούς της διεύθυνσής του. Και βεβαίως με τον κύριο Τίμερμαν, με τον κύριο Γιούνκερ, που ήταν πραγματικά μια πολύ σημαντική συνάντηση. Και θα πρέπει να τονίσω εδώ ότι για πρώτη φορά ο κύριος Γιούνκερ συναντά δημάρχους. Είναι πρωτοφανές όπως το δήλωσε, όχι πρωτοφανές, είναι η πρώτη φορά που γίνεται όπως το δήλωσε και ο ίδιος. Και δείχνει τη σημασία που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Φαντάζομαι... Το ρεζουμέ της υπόθεσης τώρα. Ναι, σας ακούμε. Το ρεζουμέ της υπόθεσης. Ήθελα να με ρωτήσετε κάτι. Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω αν σας δόθηκε ευκαιρία να διευκρινίσετε τα θέματα της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Κύριε Παπαζαχαρίου, δεν χρειάζεται άλλη διευκρίνηση. Είναι αυτό που λέμε. Υπάρχει μια κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Κοινή δήλωση. Συμφωνία δεν υπάρχει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Άλλωστε, και οι υπηρεσιακοί αλλά και οι νομικοί παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι Έλληνες νομικοί και οι υπηρεσιακοί παράγοντες το δηλώνουν. Μπας περιπτώσει δεν έλεγα να το να... Είχαμε και χθες μια δήλωση του κ. Θανασίου εδώ, που είναι και έγκριτος νομικός πέρα από βουλευτής, ο οποίος μας ξεκαθάρισε το θέμα και τη θέση βέβαια της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζομαι ότι μέσα στο πλαίσιο των συζητήσεων μπήκαν και τα θέματα της υποστήριξης απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση της τοπικής αυτοδιοίκησης για την διαχείριση του μεταναστευτικού, κύριε Δήμαρχε. Ακριβώς, κύριε Παπαζαχαρίου, και γι' αυτό είπα ότι η συνάντηση με τον κύριο Γιγέρη ήταν πολύ σημαντική, όπου και επίσημα μας το είχε προαναγγείλει ο κύριος Αβραμόπουλος, αλλά και επίσημα ο κύριος Γιγέρη μας το επιβεβαίωσε. Θα υπάρξει με παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κύριου Αβραμόπουλου κυρίως παράταση για ένα έτος του καθεστώτος παροχής βίζας προς τους Τούρκους πολίτες που θέλουν να επισκεφτούν τα νησιά μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία των δημάρχων του Ανατολικού Αιγαίου και πολύ σημαντική η βοήθεια και η παρέμβαση του κ. Αβραμόπουλου και του κ. Γιούγκερ. Νομίζαμε ότι το θέμα είχε λήξει τότε με τη συνάντηση, με την διαβούλευση που έκανε ο κ. Κατρούγκαλος, ότι ήταν αρνητική η Κομισιόν για αυτή την... Και όμως χθες αυτό το πράγμα έκλεισε και μας το ανακοίνωσαν, φαντάζομαι έχει βγάλει και δελτίο τύπου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ήταν μια τεράστια επιτυχία, γιατί το είχαμε θέσει επανειλημμένως, όπως και τα προηγούμενα θέματα που είπατε για την απευθείας χρηματοδότηση και την υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άμεσα από την τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικά από την αυτοδιοίκηση των νησιών. Και εδώ λοιπόν ο κύριος Γιούνκερ μας υποσχέθηκε και στο επόμενο διάστημα θα στείλουμε πρόσκληση. Θα έρθει στην Ελλάδα προσκεκλημένη των πέντε δημάρχων η Επίτροπος Ανάπτυξης, η κυρία Κρέτσου, η οποία θα επισκεφτεί και τα νησιά και θα συζητήσουμε για συγκεκριμένα προγράμματα ανάπτυξης και υποδομής των νησιών. Προσέξτε, μην το συνδέουμε με τη λογική το ότι επλήγησαν τα νησιά, γιατί το ξεκαθαρίσαμε όλοι οι δήμαρχοι και οι πέντε δήμαρχοι. Εμείς δεν θέλουμε αντίτιμο για αυτά που προσέφεραν οι πολίτες των νησιών μας. Δεν ήρθαμε να πάρουμε επειδή δώσαμε ως τοπικές κοινωνίες για να βοηθήσουμε. Βάλαμε μια συνολική ανάλυση, καταθέσαμε μια συνολική ανάλυση της ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδας, που ξεκινά από τις συμφωνίες ένταξης μέχρι σήμερα, και είπαμε ότι όπως υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στα υπόλοιπα νησιά της Ευρωπαϊκής, Ευρωπαϊκών κρατών, να υπάρχει και στην περιοχή και στα νησιά της Ελλάδος.
στο μεταφορικό έργο. Στο μεταφορικό, στο Δήμο που το βάλαμε και οι πέντε δήμαρχοι. Στο ΦΠΑ, στις φορολογικές επιβαρύνσεις που έχουν οι νησιώτες, το τονίζω ξανά. Όχι κατά ανάγκη επειδή επλήγησαν από το μεταναστευτικό. Και αυτό έγινε κατανοητό από τους υπηρεσιακούς, αλλά και από τα πολιτικά πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια άλλη δυσκολία που υπάρχει σε όλα τα νησιά, είτε είναι ελληνικά, είτε είναι νησιά υπερπόντια ή άλλα νησιά των Ευρωπαϊκών χωρών. Και οι άνθρωποι επιβεβαίωσαν ότι αυτό το πράγμα θα το συζητήσουμε ξανά. Το θέσαμε εμείς στη λογική του ότι δεν μπορεί να υφιστάμεθα όλη αυτή την κατάσταση, την οικονομική κρίση που περνάει η χώρα και τα νησιά να βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση από ότι η πυροτική χώρα, τουλάχιστον για το μεταφορικό έργο, και έγινε κατανοητό και από τον κύριο Γιουγκέρ και από όλους. Θα σας πω ότι ήταν πολύ ανθρώπινη συζήτηση και με τον κύριο Γιουγκέρ και με τους υπόλοιπους πολιτικούς και υπηρεσιακούς. Το ζήτημα δεν είναι ότι δεν προχωρούν όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις εξαιτίας της άνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης, από ό,τι φαίνεται, αλλά εξαιτίας της δικής μας ολιγορίας εδώ ως κράτος, έτσι δεν είναι, κύριε Ρίτση? Δηλώθηκε επίσημα από τα πλέον επίσημα χείλη. Δεν μπορεί να αναρωτιέται ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο κύριος Ερντογάν, γιατί δεν μου στέλνετε, γιατί δεν στέλνετε στην Τουρκία αυτούς οι οποίοι δεν δικαιούνται ασύλου. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Στεναχωριέμαι γιατί το μιλώ για τη χώρα μου, αλλά είναι πραγματικά πολύ άβολο για έναν Έλληνα, για έναν δήμαρχο ενός νησιού όπως η Κόση, των πέντε νησιών που βρεθήκαμε εκεί, να ακούμε αυτά τα λόγια. Ότι καθυστερούν οι διαδικασίες για την αποσυμφόρηση, ότι καθυστερούν οι διαδικασίες παροχής του ασύλου, ότι. Και αναρωτιέται κανείς, γιατί να γίνονται όλα αυτά? Γιατί το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι και να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει, ή να κατεβάσει το κεφάλι και να δουλέψει για αυτά που πρέπει να δουλέψει? Δεν θα υπήρχε αυτή η εικόνα, κυρία Παπαζαχαρίου, όπως μας περιέγραψαν όλοι στην Κομισιόν, ότι η εικόνα που βλέπουμε στα νησιά, είτε στη Μυτιλίνη, είτε στη Σάμο, είτε στη Χίο, είτε στη Λέρο, είτε στην Κο, εάν οι υπηρεσίες του ελληνικού κράτους δούλευαν όπως έπρεπε να δουλέψουν. Βέβαια το θέμα της ειδικής... Και βεβαίως είναι πολύ δύσκολη θέση ενός δημάρχου να απολογείται ή να μην μπορεί να απαντήσει για την αδυναμία της ελληνικής κυβέρνησης. Για το θέμα του ασύλου, κύριε Δήμαρχε, επειδή υπόθηκε κάποια στιγμή ότι ίσως θα έπρεπε να αναλάβει η Ευρώπη την διαδικασία αυτή στις χώρες όπου υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, όπως είναι η Ιταλία, η Ελλάδα κτλ. Δηλαδή οι διαδικασίες για την χορήγηση ασύλου κτλ. Να γίνονται από ευρωπαϊκές υπηρεσίες και όχι από τις ελληνικές, οι οποίες είναι αστελέχωτες, είναι προβληματικές κτλ. Μας έχουν πει ότι το τελευταίο διάστημα, μας είπαν χθες, το τελευταίο διάστημα, άλλοι 100 τεχνικοί εμπειρογνώμονες, όπως θέλετε πέστε το, για να βοηθήσουν, να υποβοηθήσουν το έργο των ελληνικών αρχών, έχουν έρθει στη χώρα. Μακάρι. Άλλοι 100. Που σημαίνει ότι έχουν έρθει και άλλοι πριν. Και το ερώτημα που μας έβαλαν ήταν, πώς στην Ιταλία που δέχεται παρόμοιες πιέσεις ο αριθμός των διεκπεριουμένων υποθέσεων ασύλου είναι περισσότερος? Και μας το έβαλαν οι Ευρωπαίοι υπηρεσιακοί παράγοντες σε εμάς, τους δημάρχους, να απαντήσουμε εμείς. Σας λέω, ορισμένες στιγμές ήταν πάρα πολύ δύσκολη η θέση μας σε σχέση με αυτά τα οποία ακούγαμε. Και δεν μπορούσαμε, βεβαίως, δεν επιτρέπεται να κάνουμε τέτοιου είδους παρακολουθούν τέτοιες πρακτικές, αλλά στεναχωριέται κάποιος να ακούει ότι η χώρα του δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάποια πράγματα. Μάλιστα. Στο τέλος, κυρία Παπαζαχαρίου, για να συνοψίσουμε τη συζήτηση και να πω κάποια πράγματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας ανακοίνωσε ο κύριος Γιουγκέρ για την παράταση της βίζας για ένα χρόνο. Είναι επίσης πολύ σημαντικό το ότι η κυρία Κορίνα Κρέτσου θα έρθει στα νησιά μας για να συζητήσουμε από κοινού οι Δήμαρχοι και η Ευρωπαία Επίτροπος για την ανάπτυξη. Και βεβαίως και η υπηρεσιακή αλλά και το σύνολο της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντελήφθη ότι θα πρέπει τα νησιά να αποσυμφορηθούν, να αδειάσουν, να φύγει ο κόσμος και να διαχειρίζονται την κατάσταση όπως πρέπει να τη διαχειρίζονται οι ελληνικές αρχές. Εάν βέβαια αυτό το οποίο είχε ανακοινώσει ο κύριος Αβραμόπουλος και ο κύριος Τίμερμαν το 2015 περί παραλαβής, ταυτοποίησης και συνέχεια μεταφοράς, δεν θα είχαν αυτό το πρόβλημα αν είχε υλοποιηθεί αυτό. Δυστυχώς κάποιοι δεν το υλοποίησαν. Και γι' αυτό βρισκόμαστε στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Το προαναχωρησιακό κέντρο συζητήθηκε και ο τρόπος με τον οποίο... Εξεπλάγησαν, κυρία Παπαζαχαρίου.
εξεπλάγησαν όταν μου είπαν ότι για 150 άτομα θα είναι αυτό. Προφανώς έχει ενημερώσει η ελληνική κυβέρνηση και τους είπα, μα για 150 άτομα χρειάζονται 72.000 τετραγωνικά μέτρα. Να μην σας, αν υπήρχε κάμερα να καταγράφει τις αντιδράσεις και τις κρεμάτσεις, θα καταλαβαίνω. Οπότε να θεωρήσουμε ότι ήταν θετική ούτως ή άλλως η συνάντηση που είχατε με τον κύριο Αβραμόπουλο. Γνωρίζω ότι είχατε κάποιες αναστολές να πάτε και να αρχίσετε να συζητάτε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, ήταν εξαιρετικά ωφέλιμη αυτή η συνάντηση και ελπίζουμε βέβαια οι δεσμεύσεις και οι υποσχέσεις να υλοποιηθούν με τη συνεργασία του ελληνικού κράτους, βεβαίως, η οποία είναι απαραίτητη, έτσι δεν είναι? Μα είναι πλέον στις ευθύνες του ελληνικού κράτους να προχωρήσει τις διαδικασίες, κύριε Βαμζαχαρή. Είναι στις ευθύνες του ελληνικού κράτους, μας το ξεκαθάρισαν. Και είναι σημαντικό, σας ξαναλέω, το ότι στην αίθουσα που συνεδριάζει η Κομισιόν κάθισαν απέναντι ο κύριος Γιουγκέρ, ο κύριος Αβραμόπουλος, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, και απέναντι τους στις θέσεις που συνεδριάζουν οι επίτροποι, οι πέντε δήμαρχοι των νησιών του Αιγαίου να κουβεντιάσουν. Ήταν η πρώτη φορά που γίνεται αυτό από συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλή αρχή βέβαια αυτό, μιας και οι ιδιαιτερότητες και τα διαρθρωτικά προβλήματα που έχουν τα νησιά τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Ίσως είναι ζητήματα που θα πρέπει απευθείας με την Ευρωπαϊκή Ένωση να συζητούνται και να επιλύονται χωρίς τις παρεμβάσεις και τις άγονες ίσως τα παραθέσεις που μπορεί να προκύψουν στα εθνικά κοινοβούλια, έτσι δεν είναι? Χωρίς τις άγονες παρεμβάσεις των κεντρικών κυβερνήσεων, πραγματικά πολλές φορές θεωρώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση όχι απλά κάνει βήματα μπροστά, όχι απλά έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες αυτών οι οποίοι εξέλεξαν την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς για τις τοπικές κοινωνίες υπερκαλύπτουμε ή υποκαθιστούμε το κράτος σε πάρα πολλές ελλείψεις και αδυναμίες που έχει. Αν και βέβαια οι μεταρρυθμίσεις δεν ολοκληρώθηκαν σε σχέση με την αυτοτέλεια των ΟΤΑ που προέβλεπε ο Καλλικράτης, ωστόσο καλά κρατάται ακόμα. Όχι απλά δεν υλοποιήθηκαν, αλλά έρχεται νέο τσουνάμι παρεμβάσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου για το τελευταίο χειρό που έχει ο πολίτης, προκειμένου να λειτουργήσει σε πλαίσιο δημοκρατίας και τοπικής ανάπτυξης, να γκρεμιστεί και αυτό και να μην υπάρχει τίποτα. Δυστυχώς. Θα τα πούμε από κοντά. Είναι άλλωστε μεγάλο θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Όχι, κυρία Βονταχαρίου. Απλά να σας πω ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντική να επαναλάβω αυτή η συνάντηση των πέντε δημάρχων. Εμείς ως όχι ομάδα, για να μην θεωρείται και περίεργο, ως πέντε άνθρωποι οι οποίοι αγωνιούμε για την ανάπτυξη των νησιών, έχουμε πει ότι θα επαναληφθούν αυτές τις συναντήσεις. Ο κύριος Αβραμόπουλος είπε ότι πιθανό να με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Αναταχτά διαστήματα είτε στην Αθήνα είτε στις Βρυξέλλες για να βλέπουμε την πρόοδο αυτών των οποίων συμφωνούμε και ελπίζω να συνεχιστεί και να προχωρήσει προς τη θετική κατεύθυνση.